Ακριβώς, Εύα, και από πολύ νωρίς καταλάβαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν βλέπαμε τα πρώτα αποτελέσματα από πολιτεία σε πολιτεία να βγαίνουν στη δημοσιότητα, πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν και από ό,τι αποδείχθηκε, κάνει πλέον ένα ιστορικό comeback, τη μεγαλύτερη επαναφορά που έχουμε δει για πρόεδρο της Αμερικής τα τελευταία 200 χρόνια. Και αυτό γιατί είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος επανεκλέγεται όχι απλώς για δεύτερη φορά, γιατί δεν επανεξελέγει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αλλά επανεξελέγει μετά από μία ήττα, μετά από μία καταδίκη και μετά από πολλές κατηγορίες που τον βαραίνουν ακόμη. Προφανώς αυτό σημαίνει και μία μεγάλη ήττα για την Κάμαλα Χάρις και τους Δημοκρατικούς. Και η Κάμαλα Χάρις, μάλιστα, υπέστη μία ήττα η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι έχασε όλες τις αμφίροπες πολιτείες, αλλά με το γεγονός ότι ακόμη και σε πολιτείες που θεωρούνται προπύργια των Δημοκρατικών, η απόδοσή της ήταν πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη απόδοση του Τζο Μπάιντεν το 2020. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, κέρδισε όχι μόνο τους απαραίτητους εκλέκτορες για να μπορέσει να μπει να είναι ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου, κέρδισε και στη λαϊκή ψήφο, με διαφορά μάλιστα τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα 5 εκατομμυρίων ψήφων. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει ρεπουμπλικανός υποψήφιος τα τελευταία 20 χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν με τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο. Κέρδισε όμως και τη γερουσία και αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να κάνει όποια απόφαση θέλει, να διορίζει όποιον ανώτατο δικαστή θέλει, όποιον θέλει στο Υπουργικό του Συμβούλιο και γενικά να περνάει όλες τις νομοθεσίες που θέλει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο εμπόδιο. Βεβαίως αυτό δείχνει και αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκοπήσεων που για τρίτη φορά μετά το 2016 και το 2020, το είπαμε πολλές φορές εδώ στο Open, ότι είχαν πέσει εντελώς έξω, έπεσαν και πάλι έξω όσον αφορά τη δυναμική του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν διάβασαν τη δυναμική και την απήχηση που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα κοινά. Ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια επέβαλε τελικά τη δική του ατζέντα έναντι της ατζέντας της Κάμαλα Χάρις με τα δικαιώματα και τις γυναίκες. Όλα αυτά τελικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι δημοσκοπήσεις παρουσίαζαν μια πλασματική πραγματικότητα και όχι αυτό που πραγματικά συνέβαινε. Που είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια οριζόντια διείσδυση σε ένα κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας που ουσιαστικά αυτό που το αφορούσε περισσότερο ήταν η οικονομία, η μετανάστευση και η ασφάλεια. Και ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν είχε να κάνει ούτε με φυλετική προέλευση, με άντρες και γυναίκες. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν πραγματικά στο περιθώριο. Νιώθουν ότι είναι απέναντι σε αυτούς τους προνομιούχους που εκπροσωπούνται από τις ελίτ που είναι οι δημοκρατικοί στα δικά τους μάτια. Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτήν την ομάδα είναι και άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες. Αφροαμερικανοί, Ισπανόφωνοι, στους οποίους, ειδικά στους Ισπανόφωνους, είχε τεράστια απήχηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτοί που νιώθουν ότι έχουν χάσει το τρένο της παγκοσμιοποίησης. Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα πρέπει ενδεχομένως να ανοίξει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως τώρα αυτό που συζητιέται πάρα πολύ είναι το ποια ονόματα θα πλαισιώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα δημοσίευμα του Reuters έβγαλε κάποια ονόματα που είναι υποψήφοι και για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Ειδικά στο Άμυνας έχει ακουστεί και το όνομα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, που έκανε και μια επίσκεψη αστραπή στην Ελλάδα. Λοιπόν, φυσικά και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ποιοι θα είναι οι άνθρωποι στις κλειδιά.